10 ημέρες περίπου ολόκληρη η χριστιανοσύνη στα πέρατα της Οικουμένης πρόκειται να γιορτάσει ένα από τα πιο λαμπρά και τα πιο ένδοξα γεγονότα. Από αυτά που δεν είδε άλλη φορά η γη. Σε αυτό το γεγονός επήραν μέρος και ο ουρανός και η γη και τα έμψυχα άγρια όντα, αλλά και τα άψυχα. Η Εκκλησία μας πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει σήμερα χορεύουν άγγελοι πάντες εν ουρανό και αγάλλονται, δηλαδή ότι οι άγγελοι γεμάτοι χαρά και αγαλίαση εν χορό, όλοι μαζί δηλαδή, ψάλλουν σε εκείνον που επισκέφθηκε τη γη. Πρόκειται για ένα μεγάλο και παράδοξο θαύμα. Θαύμα που πραγματοποιήθηκε για ένα και μόνο λόγο. Για να ανεβεί ο άνθρωπος από εκεί που έπεσε. Για να λάβει και ο άνθρωπος μέρος στη χαρά των ασάρκων πνευμάτων, των αγγέλων. Γι' αυτό και τη νύχτα εκείνη που γεννήθηκε ο λυτρωτής του κόσμου, οι άγγελοι μαζί με τους ποιμένες της Βηθλεέμ δοξολογούσαν το Θεό. Από τότε μέχρι σήμερα ακατάπαυστα ακούγεται αυτός ο αγγελικός ύμνος «Δόξα εν υψίστης Θεό» και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Πρόκειται για ένα ύμνο που λίγοι το συνέλαβαν και το κατανόησαν και λίγοι σήμερα τον ακούν, τον ύμνο και το κατανοούν. Ανταλλάσσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους ευχές. Ομιλούν για ειρήνη πάνω στη γη. Αλλά αυτή η ειρήνη έχει εντελώς ανθρώπινο χαρακτήρα. Εντελώς επιδερμικό, εξωτερικό χαρακτήρα. Δεν είναι αυτή η ειρήνη η ασάρευτη,
και η αιώνια. Η ειρήνη που έφερε στη γη ο μεγάλης βουλής άγγελος. Δηλαδή, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η γη και το πλήρωμα αυτής, δηλαδή ακόμη και η άψυχη φύση μαζί με τα λογικά όντα, περίμενε το μεγάλο μήνυμα της ειρήνης. Γι' αυτό και την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός, περισσότερο η άψυχη φύση και λιγότερο τα λογικά όντα αισθάνθηκαν το μεγάλο δώρο που ήρθε στον κόσμο, την ειρήνη. Για αυτή την πραγματικότητα μας πείθει η ιστορία, ότι δηλαδή το μήνυμα έγινε, της ειρήνης έγινε αποδεκτό μόνο από λίγους. Γιατί η γη δεν έχει σταματήσει να αιματοκυλίεται και πόλεμοι και μάχες και τσακωμή και δολοφονίες και αδικήματα και κάθε είδους εχθροπαξίες εγέμισαν τη γη. Αυτό το κάθε λογικό άνθρωπο τον φέρει σε συλλογισμό και σε ερωτήματα και ρωτάει πού είναι η ειρήνη που έφερε ο Χριστός στη γη, και θα ρωτάει στους αιώνας των αιώνων. Είναι ερώτημα που θα το λένε οι πολλοί άνθρωποι από αυτούς που ζουν και τώρα και στους αιώνες. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο Χριστός που ήρθε στη γη και γεννήθηκε και χτύπησε την πόρτα μας, η πόρτα δεν άνοιξε. Κλείστηκε ερμητικά και οι άνθρωποι του γύρισαν την πλάτη. Όμως, ένα πολύ μικρό ποσοστό από τότε που γεννήθηκε ο Χριστός μέχρι σήμερα και στους αιώνες αποδέχθηκε το μήνυμα και το έκανε πράξη. Πράξη και προσωπική και κοινωνική. Αυτό το μήνυμα της ειρήνης ονομάζεται Παναγάπη, Παναγάπη. Γιατί προέρχεται από το παντοδύναμο Θεό. Η Εκκλησία μας θα ψάλλει με βροντερή τη φωνή και θα καλεί τους ανθρώπους για να γιορτάσουν λέγοντας Χριστός
γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός γεννιέται. Να του προσφέρετε τη δόξα που του ανήκει. Ο Χριστός με τη γέννα του ήρθε στη γη. Αν υψωθείτε εσείς από τη γη στον ουρανό, ψάλατε στο Θεό καινούριο τραγούδι, το τραγούδι εκείνο που του έψαλαν οι άγγελοι λέγοντας το δόξα εν υψίστης. Είμαστε, λέγει, όλοι βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αφού με το βάπτισμα γίναμε μέλη της Εκκλησίας και εμείς κατά ένα τρόπο γεννηθήκαμε πνευματικά την ημέρα της βαπτίσεώς μας. Είμαστε εξαιτίας του βαπτίσματος τέκνα παιδιά του Θεού και αδελφοί του Κυρίου μας. Πήραμε εκείνο το φως που ανέτειλε την ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου. Αυτό το φως έφερε ο Χριστός, το πνευματικό φως. Γι' αυτό και πλησία ψάλλει η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Δηλαδή, με τη γέννηση του Χριστού, ένα άλλο φως, ένας άλλος ήλιος φώτισε στη γη. Αυτός ο ήλιος σκόρπισε την αλήθεια σε εκείνους που τη δέχθηκαν και οι άνθρωποι απόκτησαν τη γνώση της αλήθειας, το φως δηλαδή της γνώσεως. Η ιστορία του κόσμου είναι μια ιστορία βέβαια ενιαία, αλλά χωρισμένη στα δύο. Η μία περίοδος είναι αυτή που έχει το όνομα προχριστιανική περίοδος. Η άλλη, μεταχριστιανική περίοδος. Αυτό το αναφέρει και θα το αναφέρει στους αιώνας η παγκόσμια ιστορία για να χρονολογεί τα γεγονότα με σειρά και τάξη. Έτσι χώρισε η γέννηση του Κυρίου την ιστορία στα δύο. Παγκόσμιο λοιπόν πρόσωπο είναι ο Κύριος. Παγκόσμιο γεγονός, μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση, είναι το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και η γέννησή του μαζί είναι παγκόσμιο γεγονός. Κανένας άνθρωπος άλλος από εκείνους που πέρασαν επί της γης δεν σημάδεψε την ιστορία. Μόνον ερχομός
ενός Θεού ως, όπως του Κυρίου, που γεννήθηκε σαν άνθρωπος, χώρισε την ιστορία στα δύο. Γι' αυτό το γεγονός η παγκόσμια χριστιανοσύνη, μάλλον όσοι κατανοούν το γεγονός, καλούνται να το γιορτάσουν. Καλούνται να δοξάσουν το Θεό. Το Θεό εκείνο που έγινε άνθρωπος. Τότε είναι ιστορικό γεγονός η γέννηση του Κυρίου. Έρχεται να μας το επιβεβαιώσει εκτός από την ιστορία και το Ιερό Βιβλίο μας, η Καινή Διαθήκη, η οποία λέγει ότι όταν γεννήθηκε ο Χριστός στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, τότε ήταν βασιλιάς στην Ιουδαία ο Ηρώδης. Τότε η Ιερουσαλήμ και ολόκληρο το Ισραήλ ήταν κάτω από την κυριαρχία της Ρώμης. Τότε ο Χριστός γεννήθηκε. Απτά ιστορικά γεγονότα είναι αυτά. Απτά και μη επαναλαμβανόμενα. Κατήρθε, κατέβηκε ο Θεός στη γη. Λένε οι αστρονόμοι ότι αν υποθέσουμε ότι αρχίζει να κατέρχεται, να κατεβαίνει ο ήλιος ο λίγο κατ' ο λίγο για να πλησιάσει τη γη και φτάσει κοντά στη γη, η γη δεν θα αντέξει τη θερμότητα. Σε κάποια στιγμή, από κάποια απόσταση κοντινή, αμέσως η γη θα καεί, θα γίνει κάρβουνα. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να μην κατέβηκε ο ήλιος, αυτός που φωτίζει τη γη και σκορπίζει τις ζωγόρες ακτίνες του. Όμως κατέβηκε ένας άλλος ήλιος στη γη και η γη δεν κάηκε. Απείρως ανώτερος ήλιος. Είναι αυτός ο ήλιος που ψάλλει η Εκκλησία μας, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Ιησούς Χριστός. Λέμε κάθε χρόνο χρόνια πολλά με τη γέννηση του Κυρίου, δίνουμε ευχές ο ένας τον άλλον. Και βέβαια καλώς κάνουμε και δίνουμε ευχές. Στολίζουμε δρόμους, πλατείες, δημόσια καταστήματα,
σπίτια, σε φωταψία ή φωτολουσία βρίσκεται ολόκληρη πόλη, ολόκληρα χωριά και δηλώνω με αυτόν τον τρόπο ότι γιορτάζουν μια μεγάλη γιορτή. Βέβαια αυτό γίνεται παγκοσμίως. Εάν ληφθεί υπόψη ότι όταν γεννήθηκε ο Χριστός, όχι φως δεν υπήρχε, αλλά νύχτα και σκοτάδι απέραστο, όχι στολισμένα σπίτια και φωτολισμένα, αλλά σπηλιά και κοπριά υπήρχε μέσα. Ας σταθούμε μόνο στα εξωτερικά, τότε ο Χριστός δεν γεννήθηκε και ούτε γεννιέται στη γη. Ίσως να γεννιέται κάπου αλλού, εκεί που υπάρχει φτώχεια και δυστυχία. Εκεί που υπάρχει φτώχεια και δυστυχία. Εκεί χτυπάει την πόρτα Κυρίως ο Θεός. Εκεί γεννιέται. Εκεί σκορπίζει χαρά, εκεί σκορπίζει γαλήνη. Παντού αλλού όπου υπάρχει χλειδί, όπου υπάρχει σπατάλη, όπου ο φτωχός περιφρονείται, εκεί δεν γιορτάζεται Χριστός. Εκεί γιορτάζεται ο ανθρώπινος εγωισμός. Εκεί γιορτάζεται η χλειδική καλοπέραση. Εκεί γιορτάζεται η αδικία του κόσμου. Εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα βρει κανείς καθόλου την παρουσία του Ιησού Χριστού. Αντίθετα, βασιλεύει αυτός που φέρνει τη δυστυχία στον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι αυτός που ήρθε στον κόσμο δημιούργησε τον κόσμο και είναι όλα δικά του όσα δημιούργησε. Και όμως από όλα αυτά δεν χρησιμοποίησε τίποτα την ημέρα της γέννησεώς του. Γυμνός γεννήθηκε και εκεί που έτρωγαν και ζούσαν στο στάβλο τα ζώα. Εμείς σήμερα με τον τρόπο της ζωής μας διώχνουμε τον Χριστό από τον εαυτό μας και από το σπίτι μας. Εμείς σήμερα έτσι θα ακούσουμε την ημέρα της γεννήσεως που ο Χριστός γεννάται εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας εκ Παρθένου. Θα το κλείσουμε με τη δική μας στάση, το δικό μας τρόπο, την πόρτα. Θα του πούμε, όπως και τόσοι άλλοι άνθρωποι σε αιώνες, φύγε από εδώ. Δεν είσαι δεκτός. Αλλιώς σε περιμένουμε, αλλιώς σε θέλουμε. Δεν σε αναγνωρίζουμε. Λέγει η Γραφή ότι ο Λόγος με κεφαλαία γράμματα, δηλαδή ο Χριστός, σαρκώνεται, παίρνει σάρκα, και ότι
οι δυνάμεις των ουρανών αγάλλονται και η γη μαζί τους ανθρώπους εφραίνεται και ακόμη οι μάγοι δώρα προσφέρουν και οι ποιμένες το θαύμα κηρύττουν. Εμείς το μικρό ποίμνιο που αποδεχόμαστε τον Κύριο όπως ακριβώς μας χρειάζεται, από τα βάθη ψυχής μας θα του φωνάξουμε και του φωνάζουμε καθημερινά «Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Όσοι από εμάς έχουμε τη γνώμη ότι μπορούμε να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο συγχρονιζόμενοι με τον τρόπο ζωής του, ένα από τα μεγαλύτερα λάθη κάνουμε. Γιατί ο Κύριος στη γη ξένος ονομάζεται. Άλλωστε, σαν ξένος χρησιμοποιήθηκε στη γέννησή του. Σαν ξένος στην επιγής πορεία του. Σαν ξένος στα μαθήματά του, σε ξένο τάφο θαύτηκε. Ξένος πέρα για πέρα χαρακτηρίστηκε. Εξευλήθη από τον αμπελώνα του, διώχθηκε έξω. Διώχθηκε σαν εχθρός και πολεμήθηκε σαν εχθρός. Έκτοτε, στο πέρασμα των αιώνων, πολλοί, όχι μόνο αυτόν, αλλά και όσους τον αποδέχθηκαν, τον κατεδίωξαν και τους πιστεύσαντες σε αυτόν κατεδίωξαν. Και αίμα άφθονο χύθηκε στο όνομά του και όχι μόνο τα πρώτα χριστιανικά χρόνια αλλά και τα χρόνια τα δικά μας, στα δικά μας χρόνια, σε άλλες χώρες ο Χριστός πολεμήθηκε και μάλιστα μέχρι θανάτου. Εμείς έχουμε ιερό χρέος. Τις ημέρες αυτές θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες να σκεφτήσουμε από χαρά. Γιατί πρέπει ο Θεός, ο Κύριος μας δηλαδή, που γεννήθηκε πριν 2000 χρόνια και, να γεννιέται δηλαδή και εντός μας. Θα ήθελα να επισημάνω πώς γεννιέται ο Χριστός. Του Χριστού η γέννηση με τρεις τρόπους πραγματοποιήθηκε. Μία, γεννήθηκε προαιώνια από τον Πατέρα Του, από την ίδια την ουσία Του.
Η δεύτερη είναι αυτή που πραγματοποιήθηκε πριν από 2.000 χρόνια στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Και η τρίτη είναι η γέννηση εκείνη που πραγματοποιήθηκε μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, αφού οι ψυχές των ανθρώπων αναγεννήθηκαν, βρήκαν δηλαδή δια του βαπτίσματος το δρόμο της επιστροφής από εκεί που εξέπεσαν. Αναφέρει η Γραφή, η Αγία Γραφή, ότι στις ψυχές που γεννιέται ο Χριστός, σε αυτές τις ψυχές και επιβαίνει, επικάθεται, ζει σε αυτές τις ψυχές και κατοικεί μέσα αυτές τις ψυχές και περπατεί και συνομιλεί με αυτές τις ψυχές. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις ψυχές που αγιάζει ο ίδιος, ζει και βασιλεύει. Σε αυτές δίνει ένα παρόν και ζουν εκείνο που είπε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, όταν ζούσε τον Χριστό, έρχου και είδε, έλα να δεις. Άραγε και φέτος το 2004 που γιορτάζουμε για μια ακόμη φορά το παγκόσμιο εκείνο γεγονός της ιστορίας, τη γέννηση δηλαδή του Χριστού. Η διψασμένη γη από ειρήνη, θα τη βρει την ειρήνη? Η πεινασμένη ανά τον κόσμο, θα βρουν ένα κομμάτι ψωμί? Η γυμνή, θα βρουν ένα ρουχαλάκι για να ντυθούν? Όσοι είναι εκτεθειμένοι στην παγωνιά και στο κρύο, άραγε θα μπορέσουν να σταθούν? Πολλά είναι αυτά που απασχολούν τα προβλήματα του κόσμου. Άνοιτα θα μείνουν, όχι μόνο τώρα, αλλά και στους αιώνες. Γιατί η ανθρωπότητα αρνείται να δεχθεί το Κύριο μέσα στην καρδιά της. Εμείς οι ολίγοι, όσοι κατανοούμε τι σημαίνει γέννηση ενός Θεού στον κόσμο, έχουμε χρέος να απλώσουμε το χέρι, να προσφέρουμε κάτι σε εκείνους που δεν έχουν. Οτιδήποτε είναι αυτό, έστω και το ελάχιστο, να ανοίξουμε την αγκαλιά, να αγκαλιάσουμε τους συνανθρώπους μας, να σταθούμε δίπλα στον πόνο του ορεινού και πρακτικά και θεωρητικά.
να μην αφήσουμε το βογγητό που βγάζουν να φτάσει στα αυτιά του Θεού, γιατί τότε ο Θεός απαντάει στον άνθρωπο με όχι ευχάριστο τρόπο. Πολλά έχει να δείξει η ιστορία η ίδια από την αρνητική απάντηση στον ερχομό του Κυρίου και δείχνει συνεχώς και θα δείχνει συνεχώς. Άραγε παραμένει το ερώτημα και θα παραμένει: ήρθες Χριστέ στη γη, εσύ που ονομάστηκες άρχοντας της ειρήνης, εσύ που έφερες το μεγάλο μήνυμα στη γη της αγάπης, ήρθες άραγε στη γη? Αλλά μήπως και εσύ δεν το είπες όταν κατέβηκες στη γη σαν μεγάλος διδάσκαλος: αν κατέβω στη γη για δεύτερη φορά, θα βρω ανθρώπους να με πιστεύουνε? Αυτό το ερώτημα είναι ένα ερώτημα που θα αιωρείται μπροστά στα μάτια μας και θα ακούγεται στα αυτιά μας. Άρα, εάν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, ευρύσει πίστην επί της γης? Εμείς θα μεταφερθούμε νοερά στη Βηθλεέμ. Θα αναφωνήσουμε, θα σταθούμε μπροστά στο σπήλαιο και θα αναφωνήσουμε μαζί με τον υμνογράφο της Εκκλησίας ότι βλέπουμε μυστήριο παράξενο. Το σπήλαιο της Βηθλεέμ να γίνεται ο ουρανός και θρόνος χερουβικός η αϊπάρθενος Μαρία. Η Φάτνη να γίνεται χώρος όπου ανακλίνεται και γεννιέται ο Χριστός. Αυτόν που είναι Θεός μας και που ευλογείται και ανιμείται και μεγαλύνεται εις τους αιώνας. Μπορεί να αρνείται ο κόσμος να δοξάσει τον Θεό, πολλοί κόσμος, όμως και τα άστρα και η σπηλιά και τα ζώα και οι τσοπάνιδες της Βηθλεέμ και οι μάγοι που ήρθαν από την Ανατολή και οι ανθουσαιώνες, όσοι επαναλαμβάνουν τη συμπεριφορά της άψυχης κτήσης και της ψύχου δημιουργίας, όλοι αυτοί θα υμνούν και δοξάζουν τον Θεό. Υπάρχει μια μεγάλη αρετή είναι, λέγει, η αρετή του ουρανού, αυτή που θα αναφέρουμε τώρα. Σιγή δοξολογίας επικρατήσει τον ουρανό. Σιγή σε εκείνο που ήρθε στη γη, για εκείνο που ήρθε στη γη και τον δοξάζει.
αναφέρει η Ιερή Αποκάλυψη, ότι αυτός που ήρθε στη γη βρίσκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Γύρω από αυτόν και από το θρόνο του Θεού 24 θρόνοι, κάθε 24 πρεσβύτεροι. Γύρω από το θρόνο και τους πρεσβυτέρους ταξιαρχίες αγγέλων. Κάτω από το θρόνο λιβανωτός αναπέμπεται. Αναπέμπεται και στέλνεται προς το θρόνο του Θεού. Είναι ο λιβανωτός της προσευχής των Αγίων, όλων εκείνων που θυσιάστηκαν. Και στέλνεται ιδιαίτερα σε εκείνον που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, στο ταπεινό παιδί, το Κύριό μας Ιησού Χριστό της Βηθλεέμ. Σε αυτόν λοιπόν που κάθεται στα χερουβίμ, σε αυτόν που κυβερνάει τον κόσμο, σε αυτόν που δημιούργησε ουρανό, γη, άστρα κλπ, σε αυτόν που έφτιαξε τον άνθρωπο για να τον τιμήσει, σε αυτόν στέλνεται ο λιβανωτός. Η προσευχή δηλαδή των Αγίων. Αγαπητοί μου αδελφοί, τις ημέρες αυτές ας τις τιμήσουμε εφέτος ιδιαίτερα όπως ακριβώς πρέπει. Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας, γιατί λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου, καθαρίσατε αυτούς, λούσατε αυτούς και δεύτε διαλεχθόμενο. Να πλύνετε, λέγει, τους εαυτούς σας, και δεν εννοεί να κάνουμε εξωτερικό μπάνιο να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, αλλά εσωτερικό της ψυχής, και στη συνέχεια δεύτε διαλεχθόμενο. Στη συνέχεια ελάτε στην εκκλησία να με λατρεύσετε για να συζητήσουμε μεταξύ μας. Διαφορετικά, χωρίς να λούσουμε τον εαυτό μας, δεν μας κάνει δεκτούς ο Θεός. Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να λούσουμε τον εαυτό μας. Τι σημαίνει να κάνουμε καθαρό το εσωτερικό της ψυχής μας και πώς θα το κάνουμε καθαρότερα αυτό το εσωτερικό της ψυχής μας. Η Εκκλησία μας έχει ποτάμια από πνευματικά νερά για να μας λούσει. Γι' αυτό φωνάζει ο Δαβίδ και λέγει «Πληνείς με, Κύριε, υπέρχειό να λευκανθίσομαι». Θα με πληνείς, Κύριε, εσύ με τη χάρη σου τη Θεία, μέσα στην Εκκλησία, με τα ιερά σου μυστήρια, και εγώ θα γίνω πιο καθαρός από το χιόνι. Ένα τέτοιο εορτασμό ζητάει η Εκκλησία μας να εορτάσουμε φέτο. Μια τέτοια χαρά προσφέρω στην ψυχή μας, να γίνει καθαρή, πιο καθαρή και από το χιόνι με τα μυστήρια. Και να πλησιάσουμε με αυτόν τον τρόπο, να ανοίξουμε το στόμα μας, να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, γιατί το αίμα Κυρίου Ιησού Χριστού καθαριεί ημάς εκ πάσης αμαρτίας. Έτσι γιορτάζονται τα Χριστούγεννα, με Χριστό και όχι χωρίς Χριστό, με σώμα και αίμα Ιησού Χριστού. Διαφορετικά μας
Λέγει καθαρά και ξάστερα η Αγία Γραφή ότι όποιος πλησιάζει τα άχρατα μυστήρια και κοινωνεί σώμα και αίμα Ιησού Χριστού χωρίς να έχει δοκιμάσει τον εαυτό του, χωρίς να έχει κάνει εξαγόρευση, εξομολόγηση, χωρίς να καθαριστεί, χωρίς να προετοιμαστεί, αυτός περιφρονεί το σώμα του Ιησού Χριστού. Αυτός να περιμένει και ασθένειες, να περιμένει ακόμα και τον θάνατο. Γιατί λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι επειδή κοινωνάνε άνθρωποι χωρίς να προετοιμάζονται, δια τούτο και πολλοί ασθενείς, πολλοί αρρωσταίνουν και πολλοί πεθαίνουν. Χριστούγεννα λοιπόν με Χριστό. Χριστούγεννα λοιπόν με άστρο Βηθλεέμ. Χριστούγεννα λοιπόν με αγγέλους μαζί. Χριστούγεννα λοιπόν με Αγίους. Χριστούγεννα λοιπόν μαζί με όλο το χορό των Αγίων και την Αγία Τριάδα. Χριστούγεννα λοιπόν με την Τρισήλιο Θεότητα. Χριστούγεννα λοιπόν με όλη τη χαρά που μπορεί να γευθεί η ψυχή εδώ στη γη και με τη δόξα που μπορεί να λάβει επάνω στον ουρανό. Σήμερα λοιπόν, λέει η Εκκλησία μας, καλούμεθα εμείς να εορτάσουμε μαζί με όλη την κτήση. Γη και ουρανό, μόνοι που δεν χαίρονται είναι οι δαίμονες σε καταχθόνια, γιατί η έλευση του Κυρίου τους κατήργησε, μαζί με αυτούς και το θάνατο. Σας εύχομαι, αδελφοί μου χριστιανοί, να γιορτάσετε ή να γιορτάσουμε όλοι μαζί Χριστό με γραφές, Χριστό με Εκκλησία, Χριστό με αγάπη, Χριστό με ειρήνη, Χριστό με αδελφοσύνη, Χριστό με όλα τα αγαθά που σκορπίζει στη γη. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Του και ας φωνάξουμε και ας δοξάσουμε Αυτόν λέγοντας ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αμήν.